Αυτόν τον τρόπο είχε μια απευθεία κίνηση προς την αλήθεια των πραγμάτων και την αλήθεια του Θεού και μπορούσε να κινείται χαρούμενα, διότι ο απλός άνθρωπος δεν είναι διψυχός, αλλά ευθύς και λιτός. Παίρνει αποφάσεις αμέσως, χωρίς να βασανίζεται και χωρίς να βασανίζει άλλους. Και με αυτόν τον τρόπο είναι χαρούμενος, διότι είναι ελεύθερος από λογισμούς, επιθυμίες, σκέψεις. Και είναι αυτόν που λείπει από την εποχή μας. Ο Άγιος Ιάκωβος ήταν κορυφαία μορφή λαϊκής ευσέβειας, απλότητας και ορθοδόξου ασκήσεως. Έναν αρωματικό φυτόν της Ανατολής που βλάστησε μέσα από την απλότητα της λαϊκής ευσέβειας των γονέων του. Και όταν ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με αυτήν την παράδοση, αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι η λαϊκή ευσέβεια είναι ο απλός τρόπος προσέγγισης της γνώσης του Θεού. Είναι η πίστη και η απλότητα των Αγίων Αποστόλων. Ο τρόπος ζωής των Αποστολικών Ανδρών είναι απλούς, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Είναι η γνήσια επαφή του ανθρώπου με τα μυστήρια, τη Θεία Λειτουργία, την άσκηση και την μετάνοια. Και ο Άγιος Ιάκωβος ήταν γόνος της μία αποστολικής και καθολικής παράδοσης της Εκκλησίας μας. Ενώ ζούσε την εποχή του, έβλεπε το μέλλον, δεν πανικοβλήθηκε ούτε μία φορά. Ήξερε ότι αυτό θα ήταν γεμάτο πολέμους και το παρελθόν του, μικρά στρατιωτική καταστροφή, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, εφήλιο στην Ελλάδα, έζησε από παιδί την προσφυγιά, την φτώχεια, την πείνα. Μα πιο πολύ φρίκι δεν μου είπε ότι έζησα από την κρεαστική καταστροφή, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από τον εφήλιο πόλεμο. Τι ήταν η φρίκη για τον Άγιον Ιάκωβο? Όταν φτάσαμε στο λιμάνι του Πειραιά και ακούσαμε τους λιμενεργάτες που έβριζαν τον Χριστό και την Παναγία και είπαμε καλύτερα πίσω στους Τούρκους που σφαγίαζαν τους Ρωμιούς παρά εδώ να ακούμε βραστήμιες. Εν κατακλείδη, η παρακαταθήκη του Οσίου Ιακώβου είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμοι και ταπεινώστε καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Κοντά του ζούσε στα λόγια αυτά του Ευαγγελίου, γιατί ήταν η ζωή του Ευαγγελική και Αποστολική. Ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, γνήσιος διάδοχος των απλών Αποστόλων, ο οποίος ήθελε να ισχύσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού και όχι το δικό του. Ανοίχτηκε στο Χριστό, στο Θεό Πατέρα, στο Άγιο Πνεύμα, στην Παναγία, στον Άγιον της Μονής του, στο γείτονά του, τον Όσιον Ιωάννη τον Ρώσο, και σιγά σιγά εισήλθεν στην αιώνια ζωή από αυτήν τη ζωή. Αυτός περίπου είναι ο Άγιος Ιάκωβος ο απλούς. Ένας μιμητής του Κυρίου. Ένας Άγιος της εποχής μας που μας αποκαλύπτει με τη ζωή του ότι η μόνη οδός για να γνωρίσει κανείς τον Χριστό είναι η αγάπη των εντολών του και η αγάπη προς τον πλησίον, τα οποία μαθαίνει κανείς μόνο μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τη μετάνοια, τη Θεία Λειτουργία και τη συμμετοχή του στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και ταύτα πάντα εν απλότητη ποιή. Ευχαριστώ. Όταν η επίπεδα, λέει ο γέροντας, είναι κοσμική, κατατάει ότι οδηγεί προς απλότητα της αγάπης του Θεού και συγχωρεί, σημαίνει χωράει τους πάντες. Η καρδιά δηλαδή ανοίγεται, γίνεται καρδιά Χριστού, μια ζωντανή εκκλησία, ο πατέρας από εμάς μια ζωντανή εκκλησία και χωράει τους πάντες. Έτσι οι Άγιοι, όντας παιδιά και τέκνα της εκκλησίας και πατέρας της εκκλησίας, χωράει τους πάντες. Και επειδή είναι στην αιωνιότητα, δεν έχει καμία σημασία για αυτούς και η ηλικία τους. Έχουν γίνει κάποιες ερωτήσεις εδώ, ξέρετε, οι τέσσερις είναι εκτός θέματος. Διότι είπαμε να ρωτήσετε πράγματα που δεν ρωτάμε τους πνευματικούς μας, γι' αυτό κόβονται οι ερωτήσεις. Αλλά ερωτήσεις που έχουν σχέση με αυτά που ακουστήκαν. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση.
Είμαστε μια ομάδα παιδιών που και για μας σήμερα ζήσαμε ένα θαύμα, Γέροντα, απευθύνεται σε εσάς, Άγιε Μόρφη. Αφού παρακαλέσαμε το Θεό και την Παναγία να μας φέρει κοντά σας ή στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, αλλά για να το καταλάβει κανείς πρέπει να το νιώσει στην ψυχή το θαύμα με την αξία του. Γέροντα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Κλαίω πολύ και συγκινούμε με τον πόνο των άλλων. Έχω πρόβλημα, λέτε? Εγώ έχω χειρότερο πρόβλημα. Ήδη το απέδειξα, χωρίς να ξέρω την ερώτηση. Ωστε, η επόμενη ερώτηση. Μακάρι να μάθουμε να κλαίμε και ιδιαιτέρως με τον πόνο των άλλων. Ιδιαιτέρως με τον πόνο των άλλων και με την εσπλαχνία και τη συμπόνια για τους άλλους. Βεβαίως, υπάρχει και το κλάμα για τα χάλια μας. Και αυτό είναι καρπός μετανοίας. Και βεβαίως υπάρχει και κλάμα το οποίο μπορεί να είναι από ένα συναισθηματισμό. Ότι μου λείπει ο γέρο Ιάκωβος. Λείπεις εσύ, λείπεις ζωή μου, λέει το Κατσαντζίδης. Αλλά... γενικά καλύτερα ο άνθρωπος να καλλιεργήσει τα δάκρυα στη ζωή του. Μου έλεγε ο Άγιος Γερονευμένος ότι στην αρχή λέει όταν ο άνθρωπος έρθει σε συντριβή και είναι κατά Θεόν αυτά τα δάκρυα αυτά είναι πολύ καυτά και μπορεί να διαρκέσουν και μέχρι 2-2,5 χρόνια. Πιο πολύ λέει δεν αντέχει ο άνθρωπος. Και κλαίει, λέει, και χωρίς να το θέλει, και μπροστά στους ανθρώπους και χτίθεται κιόλας. Ύστερα, λέει, όταν αρχίσει και μέσα του συγκροτείται περισσότερο η μετάνοια, αισθάνεται τη χαρά της παρουσίας του Χριστού και αυτός ο άνθρωπος πλέον, λέει, κλαίει όποτε θέλει και έχει δάκρυα εφραντικά, βιταμινούχα. Μου είπε κάποιος άλλος, ο μακαριστός Γεράσιμος ο Φωκάς, ο για λίγες ημέρες κεφαλινίας. Βιταμινούχα τα έλεγε τα δάκρυα ο Γεράσιμος. Έτσι. Καλό είναι πάντως τα δάκρυα. Ωραία είναι. Έτσι θα έλεγε ο Γεροευμένιος. Όπως έλεγε, του λέγαμε εμείς, καύσωνας γέροντα, καύσωνας, ωραίος καύσωνας, ωραίος καύσωνας. Και τα δάκρυα, ωραία τα δάκρυα, ωραία τα δάκρυα. Αλλά είναι και ποικίλα και τα αίτια τους και η ροή τους και η γεύση. Και η γεύση. Και η γεύση. Η γεύση. Θα το χωρίσω. Παρακαλώ στην αγάπη σας, ποια είναι τα τέσσερα κομποσκήνια που πρέπει να κάνουμε. Αναφέρομαι σε πρόσφατη ομιλία σας. Τέσσερα κομποσκήνια είπατε να κάνει κάποιος. Ναι, αυτό θα το πω, διότι τα έχουμε μεγάλη ανάγκη όλοι οι Ορθόδοξοι, όλοι οι Έλληνες, όπου βρίσκεται ο κάθε Έλλην, είτε εν Ελλάδη, εν Κύπρο, εν Κρήτη, εν Γερμανία, Αυστραλία, Αφρική, Αμερική ιδιαίτερως. Λοιπόν, ένας από τους συγχρόνους ανθρώπους που προσωπικά παραδέχομαι ότι είναι άνθρωπος του Θεού, είναι η ανώνυμη, προσωπικά ξέρω το όνομα της, γερόντισσα της Αττικής. Βεβαίως, οικειοποιούνται και κάποιοι αυτόν το όνομα και γράφουν διάφορα στο διαδίκτυο. Η αυθεντική λοιπόν αυτή γερόντισσα της Αττικής, ένας άνθρωπος με φως Χριστού, με χαρίσματα Ιακώβου και Πορφυρίου, αφού μου είπε διάφορα προφητικά που είδε και πολλά πραγματοποιήθηκαν ήδη, αυτόν τον σεισμό που λένε για την Κωνσταντινούπολη, μας τον έλεγε η ερώτηση πριν 5 χρόνια ότι θα συμβεί. Και τώρα ξεκίνησαν οι μετεωρολόγοι να τον λένε. Και άλλα για την Αμερική. Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι του Θεού, δεν λένε προφητείες για να πανικοβάλλουν, αλλά για να οδηγήσουν σε μετάνοια. Και επιπλέον μας μαθαίνουν πώς να προσευχόμαστε πρακτικά. Ένα πρόβλημα που έχουμε ως ποιμένες, δεν είμαστε επαρκώς πρακτικοί στο ποιμνιό μας. Είναι πολλές φορές γινόμεθα θεωρητικοί. Λες του άλλου, να έρχεται μετάνοια. Καταλαβαίνει τώρα ο σύγχρονος νέος του διαδικτύου
τη λέξη μετάνοια. Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να του δώσουμε τρόπους μετανοίας, που λέει μια ευχή εις ορολόγιον το Μέγα. Λοιπόν, οι τέσσερις ευχές, για να έρθουν τα όποια προβλήματα, όχι μόνο πολεμικά, και σεισμών και λοιμών και καταποντισμών και πυρκαγιών που ζήσαμε τέτοιες μέρες πέρσι στο μάτι. Λοιπόν, για να έρθουν λιγότερη ένταση αυτών των γεγονότων, όπως κάποτε η Παναγία είπε σε έναν στο Στυλιανό των Μιλωνάν, που πριν λίγα χρόνια τον εκείδευσα, πέρσι τον εκείδευσα, ότι του είπε η Παναγία αυτού, που εμφανίστηκε το 1964, Στυλιανέ, πρέπει να επιστρατευτεί στο βράδυ. Σε 10 χρόνια στην Κύπρο θα γίνει μεγάλο κακό. Και τι φταίει ο Στυλιανός, ο απλούς, ο Μιλωνάς, Παναγία μου, αφού είναι να γίνει το κακό που να γίνει, γιατί να χάσω τον ύπνο. Και του απάντησε η Παναγία, για να έρθει το κακό λιγότερο. Από πόσο συμπονετικά σκέφτεται η Παναγία για μας. Για να έρθει το κακό λιγότερο. Και του εξήγησε η Παναγία πώς θα κάνουν οι μετάνοιες, πώς θα κάθε βράδυ να σηκώνεται η ώρα 2, πόσες ώρες να κάνουν αυτά. Και σε 10 χρόνια συνέβη την εισφορή. Και τέτοιες προειδοποιήσεις είχαμε αρκετές στην Κύπρο πριν το 1974. Άρα αυτά που ακούμε μην τα αμφισβητούμε επηρεαζόμενοι από έναν ορθολογισμό και όλα να λέμε είναι πλάνη. Κάπου υπάρχει και μια αλήθεια. Λοιπόν, οι άνθρωποι του Θεού μας είπαν, επειδή είμαι επίσκοπος και με ακούει ο κόσμος πολλής για ένα μυστήριο λόγο που προφήτευσε κάποτε ως Υιός Ιάκωβος, και μου είπε πρέπει να μιλάς όταν περάσεις τη μέση ηλικία. Περίμενα και εγώ, πατρε, πρέπει να γίνω 50 χρονών. Ξεκίνησα να μιλώ. Και από τότε δεν σταματώ. Λοιπόν, μου είπε αυτή η Αγία Γυναίκα του Θεού να πει στον κόσμο να κάνει νυχτερινή προσευχή. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όταν ανοίγουν οι συχνότητες του ουρανού, μετά τις 12. Μερικοί που δεν μπορούν, λέει, ας προσεύχονται και στις 10. Και να κάνουν ένα κομποσκήνι. Κοιτάξτε τώρα τη φιλανθρωπία των ανθρώπων του Θεού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου. Όλο τον κόσμο. Όλες τις φυλές, όλα τα έθνη. Ένα κομποσκήνι. Όχι ένα κόμπο. Ήρθε μια μου λέει, κάνω τα κομποσκήνια που μου είπες. Και μου λέει, ένα κόμπο, έτσι, ένα κόμπο. Τέσσερις κόμπους, τελειώσαμε. Λοιπόν, ένα κομποσκήνι, Κύριε μου Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου, τον κόσμο σου. Ένα δεύτερο κομποσκήνι, Κύριε μου Ιησού Χριστέ, ελέησε την Ελλάδα μας. Βλέπεις, σμικρίνεται η αχτίνα σιγά σιγά της προσευχής. Και μετά, Κύριε μου Ιησού Χριστέ, ελέησε, εγώ λέω, την νήσο μας για τους Κυπρίους. Διότι είμαστε μέσα στην καρδιά του κινδύνου Κύπροι, όπως και οι Κρήτες, και θα το καταλάβουν σε λίγο πόσο κοντά είναι και αυτή στην καρδιά του προβλήματος. Και το τρίτο κομποσκήνι, εγώ λέω για την πατρίδα μου, αυτή η γιαγιώτησα μου είπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την οικογένειά μου. Σήμερα έβαλε στόχον ο πειρασμός να διαλύσει την οικογένεια. Να διαλύσει την οικογένεια, διότι η οικογένεια γεννά Αγίους. Ποιος γέννησε τον Ιάκωβο? Η μάνα του. Και όλα αυτά τα άθεα νομοσχέδια που γίνονται, και τα φύσικα και τα παραφύσικα, όλα κατευθύνονται στην οικογένεια. Και το τελευταίο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτά είναι τα τέσσερα κομποσκήνια. Ξέρουμε ότι η πραότητα και η απλότητα είναι χαρίσματα του Θεού. Εννοείται αυτό. Μπορούμε όμως να τα φτάσουμε αυτά, λέει κάποιος, ακόμα και στην ηλικία των 50. Συγγνώμη, ποια χαρίσματα? Ναι, απλότητα και πραότητα και στην ηλικία των 50 ακόμα.
Πάντως ο Άγιος Ιάκωβος τα είχε, όπως ακούσατε, και όπως, όχι μόνο από μένα, και από όλους τους ερευνητές και από τα βιβλία που θα έχετε διαβάσει, τα είχε πολύ πριν από τα 50 αυτά τα χαρίσματα, και την πραότητα και την ταπείνωση. Αλλά σε αυτόν ήταν μια εξαίρεση. Και σε άλλους Αγίους συναντώμενοι, τον Άγιο Νικόλαο, να νηστεύει από βρέφος, Τετάρτη και Παρασκευή. Αλλά αυτά είναι σε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι τους έχει βοηθήσει και η κληρονομικότητά τους. Θα το λάβουμε υπόψη αυτό. Ο Άγιος Ιάκωβος μας έλεγε ότι είχε πίσω του 7 γενναίες ιερέων και είχε και έναν Άγιο μέσα στο σώμα του. Όλα αυτά κατά τον Άγιο Πορφύριο που έδινε μεγάλη σημασία στην κληρονομικότητα βοηθούν τον άνθρωπο από μικρό να γίνει βασιλέας επί του εαυτού του. Όταν συναντούμε έναν άνθρωπο, λέει, τον κάθε άνθρωπο, να βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από τον άνθρωπο αυτό, να μην έχουμε υψηλή ιδέα για τον εαυτό μας. Να αισθανόμαστε ότι ο άνθρωπος που συναντήσαμε είναι καλύτερος από εμάς. Αυτό δεν είναι εύκολο. Ο Άγιος Ιάκωβος και κάθε Άγιος, όχι μόνο ο Άγιος Ιάκωβος, και κάθε Άγιος, αυτόν τον τελευταίο, που σε μας φαίνεται ακατόρθωτο. Ακατόρθωτο φαίνεται. Όχι μόνο το εζούσε, αλλά μας το μετέδιδε κιόλας. Δηλαδή είχε ώρες, είναι βέβαιος και ο Χαράλαμπος, άμα είναι ειλικρινής να το πει, που σε έκανε να νιώθεις ότι είσαι εισάξιος του. Σε μας εμπιστευόταν, μας ανοίγε την καρδιά του, μας έλεγε πράγματα από το μοναστήρι του, από τον εαυτό του, μας έλεγε πάθη του, λάθη του, αδυναμίες του, φοβίες του. Και λέγες, μα κύριε Λέησο, εγώ δεν ήμουν παπάς, διάκοψ τον έφτασα. Και πιο πριν ήμουν ένας απλός φοιτητής. Άρα τι λέω, κάποια αξία θα έχω. Έτσι ενόμιζα. Για να μου λέει έτσι πράγματα, κάποια αξία θα έχω. Δηλαδή, έβαζε ο ίδιος τον εαυτό του κάτω από μένα και εγώ ανέβαινα σε βαθμό που περίπου τον έβλεπε, δεν τον έβλεπα ισοστάσιο, αλλά κάπως έτσι. Αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα της εσωτερικής εργασίας που έκαμε ο Άγιος του Θεού. Άρα για να μιλούμε για ταπείνωση δεν είναι μόνο τα 50, για να μην δώσουμε λάθος μηνύματα. Είναι αυτή η εσωτερική εργασία, ο πλησίον μου είναι καλύτερος από μένα, έχει περισσότερη αξία από μένα, είναι η εικόνα του Θεού που θέλει τιμή. Είναι η εγκράτεια και είναι και η αδιάρρηκτος προσευχή, είτε καρδιακή είτε νοερά. Οι Άγιοι Γέροντες της εποχής μας έλεγαν στα πνευματικά τους παιδιά ότι όταν φύγουν για τον ουρανό θα είναι ακόμα πιο πολύ κοντά τους. Οι Άγιοι δεν ψεύδονται. Είναι ευλογημένο να μας πείτε περιστατικά ή ότι εσείς κρίνετε για μετά την κίνηση του Αγίου Ιακώβου στη δική σας ζωή. Αφήστε με μένα. Εγώ έχω γίνει θέατρο αγγέλης και ανθρώπους. Από το ΠΕΠΕ, μια γυναίκα στην Εύβοια από την Ιστιαία, θυμούμαι λίγους μήνες μετά, όταν εκοιμήθη ο γέροντας, πήγε στο μοναστήρι και έκλαιε πάνω στον τάφο του γέροντά μου και ποιο θα έχω τώρα γέροντα και ποιο θα έχω πατέρα και ποιο θα με συμπηρεύει και ποιο θα ακούει τα προβλήματά μας. Και ενόχλησε και λίγο εκεί τους πατέρες ο τρόπος που εθρηνούσε, λες και πέθανε, ας πούμε, ο Άγιος του Θεού. Κάτι της είπε και μια βαριά κουβέντα, ο πάτερ Σεραφείμ ήταν εύκολος ο καημένος να ανάψει, αλλά έτσι είναι και εύκολα, ήταν παιδική ψυχή. Λοιπόν, κάτι της είπε μια βαριά κουβέντα, έφυγε από το μοναστήρι διαλυμένη. Ότι δεν ήθελε ο Άγιος όταν ήταν εν ζωή, όλοι να φεύγουν χαρούμενοι και αναπαυμένοι από τον Όσιο Δαβί. Και της εμφανίζεται στο σπίτι και της λέει, γιατί με κλαις, παιδί μου, της λέει. Γέροντα του λέει, μαζίς, παιδί μου, τώρα ζω. Ακούς, τώρα ζω. Το άλλο, αν είναι να πω κάτι από την Κύπρο, είναι τέτοια η παρουσία του Ιακώβου στη ζωή των Κυπρίων, που σκανδαλίζονται πολλές φορές και οι Ελλαδίτες από τα πολλά θαύματα που ακούν και τις εμφανίσεις που κάνει στην Κύπρο. Και μου το έλεγε. Εσείς, μου λέει, που είστε μακριά,
που δεν είναι εύκολο να έρχεστε με το αυτοκίνητό σας, σας συμφέρει να πεθάνω. Όταν του λέγαμε γέροντα, πρόσεχε τον εαυτό σου να μην πεθάνεις γρήγορα. Ο άλλος, ο προφήλος μου έλεγε, όποτε με έβλεπε, με το γέροντά σου αντάμαθα πεθάνομαι. Δεν του είπα τίποτα. Δεύτερη φορά συναντιόμαστε, με το γέροντά σου αντάμαθα πεθάνομαι. Πάει ο Παπακύριλλας να το δει, του λέει, τι κάνει ο γεροϊάκουγος, με το γέροντά σου αντάμαθα πεθάνομαι. Μου λέει ο Παπακύριλλος, ματσέ, σου λέει και σε έναν έτσι, του λέω, έτσι μου λέει. Οπότε πάω, του λέω, λες και περιμένει το γέροντα να πεθάνει για να πεθάνει κι αυτός. Λοιπόν, μου λέει άλλη φορά, με τον γέροντά σου αντάμαθα πεθάνω. Δεν άντεξα κι εγώ, βλέπετε έχω και νεύρο. Λοιπόν, δεν έχω την πραότητα ούτε καν στα 57. Και λέω από μέσα μου, στα κυπριακά, δάκα τη γλώσσα σου. Δάγκωσε τη γλώσσα σου δηλαδή. Και μου απαντά ο Άγιος, όχι δεν την δαγκάνω, έτσι θα γίνει. Και κοιμήθη πρώτος, παρακαλώ, ο Ιάκωβος, και το είχε αποκαλύψει δεκαετίες πριν το Πνεύμα του Άγιου, του Πορφυρίου, και μόλις του λέει η αδερφή του, η Πορφυρία, σπουδαία γυναίκα, πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο για αυτή. Του λέει, έλα ρε Πορφύρια, του λέει, σηκώθηκε σε πήγε στα καυσοκαλύβια μέσα, εδώ είναι η θέση σου, του λέει, έχουμε γιατρούς, έχουμε σώπες, εδώ είναι γυναικεία επιχειρήματα. Λοιπόν, έλα του λέει αδερφέ μου κάτω, της λέει και αυτό για να την παρηγορήσει, εντάξει αδερφή μου, λίγες μέρες ακόμα θα έρθω, έχουμε κανένα νέο, έχουμε του λέει. Κοιμήθηκε του λέει και ο γέρο Ιάκωβος, α, κοιμήθηκε ο Ιάκωβος, κάποιος δεν το ξέρε, ενώ που τον είδε τον Ιάκωβο την ώρα που εξεψύχησε ο Ιάκωβος, τι ήταν την ψυχή του που έφευγε, γι' αυτό και είπε να κοιμήθηκε ο Ιάκωβος και ήταν μεγάλος γιατί είχε απλότητα. Και του λέει, αν επέθανε ο Ιάκωβος αδερφή, ξέγραψε με, δεν έρχομαι, σύντομα πεθαίνω κι εγώ. Αυτόν τι σήμαινε, πληροφορία δεν σήμαινε. Από δεκαετίες πριν. Λοιπόν, και πράγματι, είναι τέτοιες οι εμφανίσεις του που δεν πρέπει τώρα να μπω σε μια περιπτωσιολογία. Δεν θα πεις όλοι ότι ακούστηκαν τόσα πολλά θαύματα. Ένα λέω μόνο, οι αρχιερείς εδώ ξέρουν πόσο δύσκολο είναι να στήσεις τη Μητρόπολη σου. Ακόμα και η Μητρόπολη σου να είναι Ισιάτιστα, Άγιε Ισιάτιστη, που επροηγήθηκαν δύο Άγιοι προκάτοχοι. Ακόμα. Δεν είναι εύκολο. Και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στη Μητρόπολη. Λοιπόν, σα λέω ότι η Μητρόπολη, εγώ αισθάνομαι ότι είμαι βοηθός επίσκοπος. Ας είμαι 20 χρόνια Μητροπολίτη. Ήμουν 36 χρόνια που με κάμα. Και τώρα που άκουγα που είπες ότι εμφανίζεται ως αρχιερέας, για μένα δεν ήταν έκπληξης. Εμείς ζούμε την αρχιερατική αγωνία Ιακώβου να κρατήσει τη Μητρόπολη μόρφου, γιατί ξέρεις εσύ πόσο αναρχικός ήμουν και δεν ήθελα την εξουσία. Εγώ δεν προέρχομαι από τα κατηχητικά. Προέρχομαι από την αριστερά. Είναι γνωστό. Και δεν ήθελα ποτέ μου να γίνω επίσκοπος. Θεωρούσα ότι είναι εξουσία, είναι κατεστημένο. Ο γέροντας με προετοίμαση μου λέει, παιδί μου, δεν είναι σωστά αυτά που σκέφτεσαι. Αρχιερέας του υψίστου θα γεννήσει. Δεν πρέπει να αντιδράς. Είναι τιμή, είναι δώρο αυτό. Λοιπόν, και θα έρχομαι κι εγώ να σε βοηθώ. Μα πώς θα έρχεσαι, ρε γέροντα, με 100 αρρώστιες του λέω. Θα έρχομαι, θα το ζήσεις, θα έρχομαι. Σας λέω αλήθεια. Είναι ανάγκη να συνομιλούμε. Όταν χάνω την εμπιστοσύνη μου σε κάποιον. Και συγγνώμη, πάτε, ρεφρέ. Συγγνώμη. Και το ότι γίνονται αυτές οι ομιλίες και λέτε όλοι ότι ωφελείστε. Νομίζετε σήμερα είναι του νεόφυτου. Δεν είναι δικό μου. Είναι αυτόν τον Αγίον ανθρώπο. Ο ίδιος μου είπε, όταν περάσει στα 50, θα υπάρχει μεγάλη σκοταδίνη στον κόσμο. Μεγάλη σύγχυση. Και σίγουρα θα γίνεις ένας αναπτήρας, ο οποίος πρέπει να μιλάς. Για ποιος να μιλώ, του λέω, τι να λέω. Θα μιλάς για τον Πορφύριο, θα μιλάς για τον Παΐσιο, θα μιλάς, μου λέει, για τον Κύριο Ευμένιο, την Αγία σου μητέρα, την Μιλιά. Αν είδες κάτι καλό και εδώ στον Όσιο Δαβή, μιλά και για μας. Αλλά πρέπει να μιλάς. Άλλοι θα σωθούν από τη σιωπή τους. Εσύ θα σωθείς εάν μιλάς. Α,
αλλά να μην λες πράγματα δικά σου. Θα λες, μου λέει, ότι είδες σε εμάς, μόνο για τους Αγίους να μιλάς. Και ο κόσμος θα παίρνει από την αγιότητα που θα μιλάς και θα ωφελείται ο καθένας με τον τρόπο. Και λόγω θα σε βοηθάει και τεχνολογία. Άκου τι είδε. Θα σε βοηθάει και τεχνολογία και θα σε ακούνε από άκρους άκρων της γης, μου λέει. Μου το είπε και ο Πορφύριος αυτό. Και όλα αυτά βλέπετε ότι γίνονται. Θα είσαι ένας αναπτήρας, αλλά όχι ένα περηφανευτής, μου λέει. Το φως δεν θα είναι δικό σου. Θα είναι το δικό μας φως. Το μόνο που θα είναι δικό σου είναι να κάνεις έτσι. Να ανάβεις τον αναπτήρα. Γι' αυτό κάνουμε τώρα. Όταν χάνω την εμπιστοσύνη μου σε κάποιον, νιώθω ότι κλείνει η καρδιά μου απέναντί του. Σημαίνει ότι δεν τον αγαπώ. Σημαίνει ότι δεν τον συγχωρώ. Ότι δεν χωρά δηλαδή μέσα στην καρδιά μου. Αυτό σημαίνει συγχωρώ. Να χωρεί ο άλλος μέσα στην καρδιά μου. Να γίνει μια κίνηση από μένα. Το συν έχει κίνηση. Λοιπόν, για να κάνω μια κίνηση για να χωρέσει ο άλλος, ο οποίος με έχει στεραχωρήσει, με έχει κατηγορήσει, με διάφορα. Και λέμε, για να χωρέσει, αυτό είναι του Αγίου Σοφρονίου του Έσσεξ, έλεγε. Να λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε το χαράραν, μπορώ να έχω πρόβλημα με το χαράραν. Ελέησε και εμένα. Το όνομα του Χριστού, λέει, είναι κίνησης. Αλλά πρέπει να το βάλει. Και να το ενώσεις με το όνομα αυτού που έχεις πρόβλημα. Και τότε λέει αρχίζει η αγάπη, αλλά η αγάπη θέλει προηγουμένως αυτή τη διαδικασία. Θα έκανε προσπάθεια ποτέ ο Άγιος Ιάκωβος να πείσει έναν άθεο να κάνει ένα βήμα προς τον Χριστό? Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, τελευταία ερώτηση, όχι. Ναι, σας είμαι τόσο πιστικός, ότι είναι δική σας. Όχι, να έκανε. Θα έκανε, ξαναπέστε. Λέω, θα έκανε ο Άγιος Ιάκωβος προσπάθεια σε έναν άνθρωπο που είναι άθεος να τον πείσει να κάνει ένα βήμα προς τον Χριστό. Ναι. Σαν να σου λέει, και το πίσω υπογεγραμμένο, σαν να λέει, προσπάθεια αυτή είναι πειθό. Είναι πειθό. Θα έκανε, οπωσδήποτε, αν πήγαινε κοντά του, θα έκανε μια κίνηση. Και τώρα που είναι στον ουρανό, κάνει όχι μία κίνηση, πολλές κινήσεις για να βοηθήσει ανθρώπους να πιστέψουν. Μέχρι που εμφανίζεται σε διόδια, σε δρομολόγια, σε νησιά, σε υπεροκεάνια, σε αεροπλάνα. Τι είναι όλα αυτά? Δεν είναι κίνησης για να πιστέψουν οι άνθρωποι? Και αυτά κίνησης είναι. Όμως, ακούστε μια ακραία κίνηση την οποία έκαμε όταν ζούσε. Που ανακεφαλαιώνει όλα αυτά που είπαμε, ότι ήταν απλός, ότι είχε χιούμορ, ότι είχε μιμητική ικανότητα, ενώ κατά την άποψή μου ήταν ο πιο έξυπνος από τους συγχρόνους Αγίους, πιο έξυπνος ακόμα και από την Αγία Εξυπνάδα και μεγάλη ευφυΐα του Αγίου Παϊσίου, που ήταν εφανεστάτη η Εξυπνάδα και η ευφυΐα του Αγίου Παϊσίου και η ετυμολογία του. Ο Άγιος Ιάκωβος για μένα ήταν πιο έξυπνος. Γιατί την έκρυβε την Εξυπνάδα? Ήξερε να την κρύβει. Ενώ ο Παΐσιος ήταν τόσο πολύ έξυπνος, δεν την εκουμάνταρε την Εξυπνάδα του, του έβγαινε. Ο Ιάκωβος σε έπιθεν ότι είναι χασούλης. Σε έπιθεν. Και ακόμα και να ήσουν μέσα στους οικείους του, στο καθημερινό του περιβάλλον. Δυσκολευόσουν να καταλάβεις τη μεγάλη του Εξυπνάδα. Ακούστε περιστατικό και τελειώνουμε. Για να ξεκουραστείτε κιόλας. Και σωματικά. Πηγαίνει μία κοπέλα, συνοδεύεται από δύο φίλους, οι οποίοι θέλουν να πείσουν την κοπέλα που είναι άθεη, άθεη αυτή, και της είπα, ξέρεις, υπάρχει ένας Ιάκωβος στην Εύβοια, κάνει θαύματα, αποδέχεται τους πάντες, πήγαινε κι εσύ, ό,τι πρόβλημα έχεις, θα θες να μιλήσεις, θα να ξομολογηθείς. Και αυτή ήταν σε αυτά τα πλαίσια που είναι η ερώτηση. Να πείσουν ότι υπάρχει τους σύγχρονοι Άγιοι. Άρα υπάρχει πίσω τους Θεός. Η κοπέλα είχε ένα χούι. Ήταν λεσβία. Στις μέρες μας σημαίνει
και κατοχυρωμένο. Λοιπόν, και η γυναίκα δεν εμπιστεύεται μέχρι τότε στον Θεό για διάφορους λόγους και ούτε είχε πρόβλημα να κρύψει το χούιν της, όπως το είπε ο μακαριστός, ο Χριστόδουλος, το κουσούρι της. Ναι, το κουσούρι της. Λοιπόν, και πήγαινε στον γέροντα και του, τι κάτι κοπέλα που είστε, ακούτε τώρα ο Ιάκωβος. Γέροντα, είναι η Δήμητρα, ας την πούμε Δήμητρα. Λοιπόν, η Δήμητρα είναι και την εφέραμε εδώ, λέει ότι δεν πιστεύει στον Χριστό, αλλά θέλει να σας γνωρίσει. Και εγώ, κυρία Δήμητρα μου, θέλω να σας γνωρίσω. Θέλετε να μιλήσουμε λιγάκι, είναι γέροντα, αν θέλετε εσείς. Αλλά όχι, δεν θέλω ιδιαίτερος, τη λέει, σε κανέναν κελί, σε καμιά εκκλησία. Έτσι, εγώ στο πόδι, καλέ να τα πούμε. Τη λέει, και τι θέλετε, καλή, μα τι καλή κοπέλα που είσαι εσύ. Τι καλή κοπέλα που είσαι, τι βλέπω μέσα στην καρδιά σου. Καλοσύνη, ειλικρίνεια. Κοπέλα τα έχασε, σου λέει, τώρα θα του πω είναι και λεσβία. Λοιπόν, τότε σε μια στιγμή, αφού την εστόλισε με όλα τα καλά του κόσμου ότι έβλεπε σε αυτήν, του λέει και αυτή, ξέρετε, του λέει, λέτε ότι έχω αυτά, μερικά τα έχω, του λέει, αλλά είμαι και λεσβία. Τι μου λες, παιδί μου, είσαι και λεσβία, δηλαδή τη λέει, το νησί σου, τη λέει, Λέσβος, που εγέννησε τον Άγιον. Τον Άγιο Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη, και έχουμε και αρχαία Αγία την Αγία Θεοκτήστη τη λεσβία, παιδί. Γέροντα του λέει, όχι αυτές τις λεσβίες, όχι από τη Λέσβο. Τι λες, παιδί μου, τη λέει, εγώ τη λέει, κάνω μπομποτσκίνια στην Αγία Θεοκτήστη τη λεσβία. Λοιπόν, άνθρωποι σαν και μεσέναν είναι από τους αγαπημένους μου. Λοιπόν, και αρχίζει η κοπέλα από την απλότητα και τη χαζομάρα, όπως ενόμισε, που εξέπεμπε ο καλός παππούλης. Να τη λέει και την αγκαλιάζει και σιγά σιγά την παίρνει στο κελί του. Ένα κορίτσι μου να τα πούμε, μου τρέπε μέσα στους δρόμους, μας λέει ο κόσμος. Λοιπόν, εντάξει γέροντα, του λέει. Και έγινε ένα αρνάκι η λεσβία και πήγαινε και εξομολογήθηκε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο τρόπος για εγώ. Έτσι χαράγαμε, ναι. Αυτός ήταν ο τρόπος για εγώ. Κάτι μεταξύ χαζομάρας και απλότητας, που έκρυβε μέσα της μια βαθιά σοφία και ξυπνάδα που προερχόταν από τη συμπόνια στον κάθε άνθρωπο. Ό,τι και να ήταν ο άνθρωπος, και όχι για να πείσει ο ίδιος, αλλά για να αγκαλιάσει ο Θεός του, ο Χριστός του, που αγάπησε και λάτρεψε. Αυτά. Μονετέ Θεία, ως Προέδρου και Συντονιστή της Ημερίδος, να σας ανακοινώσω διάφορα συμπεράσματα, δεν θα το κάνω, βέβαια γιατί τα συμπεράσματα είναι δικά σας και η ώρα ήδη παρήλθε. Σαν επίλογο θα μπορούσα να πω το εξής, πάει το μυαλό μου σε βασμιότητα και έγινε.